Καλησπέρα. Λοιπόν, ακούσαμε και θα ακούσουμε σήμερα όμορφες λέξεις από όμορφους ανθρώπους. Επανεκκίνησε εξαιρετικό το θέμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Δημιουργία, ιδέες και η διαδικασία της δημιουργίας ξεκινάει πάντα με κάποιο όνειρο, κάποιο όραμα, άλλοτε μεγάλο, σαν το όραμα του JF Kennedy να πάμε στο φεγγάρι ως ανθρωπότητα, αλλά και πιο μικρές καθημερινές επιδιώξεις. Όνειρο να κάνω κάτι καλύτερο, κάτι που θα με κάνει περήφανο εμένα, την οικογένειά μου, να σκάσουν και οι εχθροί μας. Έτσι λοιπόν, φιλόδοξα πλάνα, ασκήσεις καριέρας, καθημερινά πράγματα. Πάντοτε για να κάνουμε κάτι καλύτερο, κάτι ελκυστικότερο, να βρούμε κάτι καινούργιο να δημιουργήσουμε. Όμως εγώ δεν θα σας μιλήσω για τη χαρά της δημιουργίας σήμερα. Δυστυχώς θα μείνω ένα βηματάκι πίσω από τη διαδικασία της δημιουργίας. Ένα βηματάκι το οποίο είναι επίπονο και βαρετό. Για την ακρίβεια, είναι τόσο σεξι όσο το να καθαρίζεις την αποθήκη σου. Είναι τόσο ελκυστικό όταν βγάζετε τα χειμερινά και βάζετε τα θερινά πάνω στη ντουλάπα. Αλλά είναι πάρα πολύ απαραίτητο. Και αυτό το βήμα είναι η δημιουργία χώρου. Είναι εύκολο να δημιουργήσεις. Το δύσκολο κομματάκι είναι να δημιουργήσεις πρώτα χώρο, να ελευθερώσεις χώρο στο μυαλό σου, στην καρδιά σου, χώρο που θα μπορέσει να φιλοξενήσει τη νέα σου δημιουργία. Και ενώ λοιπόν είμαστε όλοι πάρα πολύ πρόθυμοι να κάνουμε καινούργια πράγματα, νέες ιδέες, νέες προοπτικές, μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να εγκαταλείπουμε πράγματα για να ελευθερώσουμε αυτό το χώρο. Όμως αυτό είναι ένα απαραίτητο κομμάτι. Γιατί μόνο αν εγκαταλείψεις κάτι, αν δημιουργήσεις χώρο, τότε μόνο μπορείς να γράψεις πάλι σε λευκό πίνακα, να ονειρευτείς λίγο σαν μικρό παιδί, να πειραματιστείς λίγο χωρίς όρια. Αυτό το κομματάκι όμως είναι πάρα πολύ βαρετό και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αντίσταση. Θα μοιραστώ μαζί σας μια εμπειρία από την επαγγελματική μου ζωή, στις πολυεθνικές και στη δικιά μας, τη Μοντελής. Πολύ μεγάλο θέμα πάντοτε είναι η πολυπλοκότητα. Βάλαμε λοιπόν πριν κάποια χρόνια νούμερο ένα παγκόσμιο στόχος να μειώσουμε την πολυπλοκότητα, να κάνουμε τα πράγματα πιο απλά. Φτιάχτηκε μια ομάδα παγκόσμια, πήρε τις ευλογίες της CEO και ξεκινήσαμε. Πάντοτε, ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτός που φταίει για την πολυπλοκότητα είναι από πάνω. Εμείς ποτέ. Πάντα αυτά είναι τα αρχηγεία, οι ανώτεροι, οι προϊστάμενοι που ζητάνε συνέχεια report, συζητάνε έλεγχο. Εμείς λοιπόν στην Ισπανία, γιατί τότε ήμουν στην Ισπανία, υπεύθυνος για την Ιβηρική Χερσόνησο, Ισπανία και Πορτογαλία, είπαμε να το πάρουμε αυτό το προτζεκτάκι, να το κατεβάσουμε από το συνεφάκτο, έτσι το παγκόσμια εμβέλεια συνεφάκτο, να το κάνουμε λίγο πιο τοπικό, να τα βρούμε μεταξύ μας. Κάναμε λοιπόν μια δική μας ομάδα και αρχίσαμε να δουλεύουμε πάνω στη δική μας πολυπλοκότητα, στη δική μας καθημερινότητα. Καταγράψαμε όλα τα reports που δεν μας αρέσανε, που μας παιδεύανε, καταγράψαμε όλα τα meetings. Όλα τα βήματα που κάναν τη διαδικασία μας πιο δύσκολη, πιο επίπονη, φτιάχτηκε μια ομάδα, μιλήσαμε με όλους τους συναδέλφους και μετά αυτή η ομάδα ήρθε και άρχισε να προτείνει να κόψουμε πράγματα, να αφαιρέσουμε meetings, να αφαιρέσουμε reports. Είπαμε ότι εμείς θα λύσουμε το πρόβλημα, δεν θα περιμένουμε από τους απ' έξω. Εμείς θα απλοποιήσουμε τα πράγματα, εμείς θα κόψουμε συναντήσεις, εμείς θα μειώσουμε τις αναφορές, εμείς θα μειώσουμε τα mails, εμείς θα το κάνουμε. Και όταν ήρθε αυτή η ομάδα και άρχισε να προτείνει να κοπούνε meetings, reports. Ξέρετε ποιος αντιστεκότανε? Και πάλι εμείς. Εμείς. Γιατί διαολεμένα σε κάθε τι, σε κάθε report, σε κάθε απλό meeting, πάντα κάποιος έβρισκε κάτι χρήσιμο. Κάτι που δεν ήθελε να το αποχωριστεί. Reports που μπορεί κανένας να μην τα έχει δει για 2 χρόνια, όμως δυστυχώς αυτό που υπάρχει, αυτό που λέμε status quo, αυτό που βλέπεις, πάντοτε έχει κάτι σοφό μέσα του. Κάτι χρήσιμο και φοβάσαι να το πετάξεις. Φοβάσαι να το εγκαταλείψεις. Το status quo είναι μια πολύ μεγάλη πλάνη. Απλά να σας πω, μια και μιλήσαμε πριν για την αποθήκη, μπορεί να ανακαλύψετε μέσα στο δωμάτιό σας ή στην αποθήκη σας κάποιο μπουκαλάκι από λάδι που το έχετε 10 χρόνια εκεί. Και το κρατάτε γιατί ίσως κάποια μέρα θα λαδώσω το ποδήλατό μου. Και δεν το πετάτε. Σας πληροφορώ ότι αν ερχόμουν εγώ όμως στο καθαρό σας δωμάτιο και ήθελα να βάλω αυτό το μπουκαλάκι μέσα, θα σα έλεγα πάρ' το, θα σου χρειαστεί. Κάποια στιγμή θα λαδώσω το ποδήλατό σου. Θα μου λέγατε, μα αποκλείτε, τι παλιά τζούρα είναι αυτή. Και όμως αυτό που ήδη υπάρχει, δυσκολεύεστε να το εγκαταλείψετε και να το πετάξετε. Στη στρατηγική των διαπραγματεύσεων λένε οι γκουρού ότι αυτός που έχει το πάνω χέρι είναι αυτός που θέτει πρώτο στην τιμή. Αν πότε πάτε να αγοράσετε κάτι, ξεκινήστε με το χέρι. Γεια σας, Λευτέρης 150. Πείτε πρώτοι το νούμερο. Για να θέσετε τη βάση. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Θέλετε να αγοράσετε ένα σπίτι, έχετε 150.000 ευρώ και το έχετε δει και λέτε κουκλί με 150.000 ευρώ και θα το πάρω. Και βλέπετε την αγγελία 200.000. Ωραίο σπίτι, εγώ το σχεδίασα. 200.000. Τώρα δεν μπορώ να πάω να κάνω προσφορά 150, γιατί 200 είναι η τιμή του. Θα του κάνω φοβερό παζάρι, θα του πάρω 180.
θα τον σκίσω τον πολίτη, πραγματικά. 180 είναι πάρα πολύ καλά, 20 χιλιάρια λιγότερα. Είναι πραγματικά καλό παζάρι αυτό. Ήσουν διατεθειμένος να δώσει 150, έχει θέσει 180 και είσαι και ευχαριστημένος. Γιατί αυτός έχει θέσει τη βάση της διαπραγμάτευσης. Αυτός έχει θέσει το status quo. Έχω μια θεωρία, τη θεωρία της δικτατορίας της μερίδας. Αυτό λοιπόν είναι ένα ωραίο κυπελάκι γιαούρτι, στραγγιστό, 200 γραμμάρια. Κάθε φορά λοιπόν, εδώ είμαστε 300 άτομα και, κάθε φορά λοιπόν που ανοίγεται ένα κυπελάκι γιαούρτι, προφανώς το καταναλώνετε. Και θέλω να μου πει κάποιος αν ποτέ ανοίγει ένα δεύτερο κυπελάκι γιαούρτι για να φάει μία κουταλιά, να φάει 212 γραμμάρια. Και αυτό καλό νούμερο είναι. 214, 217 γραμμάρια. Συνήθως τρώμε τα 200 που έχει το κυπελάκι. Ή σκεφτείτε πόσες φορές έχετε πιει ένα μπουκαλάκι χυμό και έχετε ανοίξει και ένα δεύτερο για να πιείτε μία γουλίτσα και να το ξαναβάλετε στο ψυγείο. Ή επίσης ποιος έχει δαγκώσει ένα μήλο δεύτερο μετά την κατανάλωση του πρώτου, μόνο μία δαγκονιά και να βάλει το μήλο μέσα στο ψυγείο του. Να φάει ένα μήλο και μία δαγκονιά. Το κάνετε σε όλη σας τη ζωή. Γιατί γίνεται όμως αυτό. Αποκλείεται να θέλετε κάθε φορά να φάτε 200 γραμμάρια γιαούρτι ακριβώς. Και ποτέ 207. Είναι ωραίο νούμερο το 207. Γιατί πολύ απλά έτσι έχει εκπαιδευτεί το μυαλό μας. Είναι status quo. Η ίδια η μερίδα δημιουργεί δικτατορία. Υπάρχει ένα παλιό διαφημιστικό, μπορεί κάποιοι να το έχετε δει, το οποίο μιλάει για τη σημαντικότητα των πραγμάτων. Και θα ήθελα να το κάνουμε λίγο ζωντανά εδώ. Κατά τύχη έχω εκεί κάποια υλικά. Για να τα φέρουμε λοιπόν. Έλεγε λοιπόν αυτή η θεωρία ότι τη ζωή μας τη γεμίζουμε με πράγματα πολύ σημαντικά, με πράγματα λιγότερο σημαντικά και τέλος με τα πράγματα της καθημερινότητάς μας. Λοιπόν, εγώ θα βγάλω τη ζωή μας τώρα από αυτό το κουτί. Νάτι. Κρυστάλλινη, διάφανη, καθαρή, έτσι γεννιόμαστε. Περιμένει να γεμίσει πολύ ωραία. Να αρχίσουμε να τη γεμίζουμε. Πρώτα θα βάλουμε τα πολύ σημαντικά πράγματα. Άρα μεγάλα μπαλάκια. Πολύ σημαντικά. Σίγουρα δεν θα συμφωνήσουμε όλοι 100% για το ότι είναι τόσο σημαντικό, αλλά στο 90% περίπου θα συμφωνήσουμε. Οπότε εγώ αρχίζω να βάζω υγεία, ναι. Υγεία δική μου, των δικών μου, γύρω-γύρω, οικογένεια. Βάζω φίλους. Φίλους, έβαλα. Δουλειά. Δουλειά, καριέρα. Η αλήθεια είναι ότι τρώμε πάρα πολύ χρόνο σε αυτό. Να βάλω χρήμα, να βάλω. Να βάλω. Πας σταματήσουμε. Λοιπόν, να το ορίστε, βάλαμε τα πολύ σημαντικά πράγματα. Στην συνέχεια πρέπει να συνεχίσουμε να γεμίζουμε, έτσι. Πάμε λοιπόν τώρα. Και αυτά σημαντικά είναι, μεγάλα είναι, αλλά όχι τόσο πολύ. Λοιπόν, εδώ τι έχουμε. Σπορ, γυμναστήριο, σπορ, χόμπι, ταξίδια. Και πάει λέγοντας. Έχω ακόμα. Οπότε να αρχίσουμε να βάζουμε και τα καθημερινά πράγματα. Να πληρώσουμε την εφορία. Να πάμε για ένα καφέ. Να πάμε τα παιδιά σχολείο. Να πάμε ήδη σχολείο. Κάτσε να γεμίσουμε εδώ. Μια ωραία, γεμάτη ζωή με πάρα πολλά πράγματα. Συμφωνείτε? Σούπερ. Λοιπόν. Θέλω να σας πω ότι όσο γεμάτη και αν είναι η ζωή σας, πάντοτε τελείως σοφός, υπάρχει χώρος για μία μπύρα με τους φίλους. Θα σας το δείξω αυτό. Επιστημονικά θα αποδειχτεί. Άμα ανοίξει η μπύρα, έχω κι άλλη. Για να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, παιδιά, επιστήμη λέει ότι πάντοτε υπάρχει χώρος για μπύρα. Να το δούμε. Ναι, ναι. Και όχι μόνο μία, αν συνεχίσω να ρίχνω, παίρνει και δύο μέσα. Λοιπόν, ρίξαμε και την μπύρα και τώρα έχουμε τη ζωή μας. Πράγματα μεγάλα, πίνουμε μπύρα και ξαφνικά έχετε μια καταπληκτική ιδέα. Κάτι να δημιουργήσουμε, να επανεκκινήσουμε. Πού θα χωρέσει, μην προσπαθήσετε να βγάλετε την μπύρα. Πρώτα απ' όλα είναι κρίμα από το Θεό και δεν θα πετύχετε και τίποτα. Μην προσπαθήσετε επίσης να βγάλετε άμμο, τα μικρά καθημερινά πράγματα. Πάλι δεν θα καταφέρετε τίποτα. Αυτό που λέει η θεωρία είναι ότι πρέπει να βγάλετε κάτι μεγάλο. Για να μπορέσει να ξεκινήσει κάτι μεγάλο, πρέπει και να εγκαταλείψει κάτι μεγάλο. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό είναι ένα δύσκολο βήμα. Αυτό θέλει εκπαίδευση. Οπότε σας προτρέπω να εκπαιδευτείτε, να βάλετε το μυαλό σας σε αυτή τη λογική. Να αρχίσετε να αφαιρείτε πράγματα που σίγουρα τα κάνετε για χρόνια, αλλά πιάνουν χώρο στο σκληρό σας δίσκο.
Μόνο τότε θα μπορέσετε να ελευθερώσετε χώρο, τότε θα μπορέσετε να ανοίξετε την καρδιά σας, να ανοίξετε το μυαλό σας για καινούργια πράγματα που έρχονται, για το τι έχει να σας προσφέρει το μέλλον. Μόνο τότε θα μπορέσετε, όπως είπαμε πριν, να σκεφτείτε σε λευκό πίνακα. Πρέπει να σβήσετε πράγματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Θα σας πω τη δικιά μου εμπειρία όμως και το πώς αισθάνεσαι όταν συμβαίνει. Είμαι 17 χρόνια στην Πολυεθνική, που ανέφερε πριν ο Θανάσης ο Αλευράς. Τώρα λέγεται Μοντελίζ, λεγότανε Κάντμπουρι, Κράφτ, άλλαζε ονόματα, μεγάλωνε. Πέρασα τα τελευταία 5 χρόνια στο εξωτερικό. 2 χρόνια στην Ελβετία, 3 χρόνια στην Ισπανία. Πάρα πολύ ωραία. Έμαθα πάρα πολλά για τα μπισκότα, για τις σοκολάτες, για τις τσίχλες, για τις καραμέλες και τον καφέ. Οπότε όλο μέσα στη ζάχαρη ήμουνα. Έμαθα πάρα πολλά για τους ανθρώπους. Και κάποια στιγμή, εκεί πέρυσι, έτσι πάει περίπου ένας χρόνος, άρχισα να ξυπνάω το πρωί και να ψιλοβαριέμαι, που δεν το είχα ποτέ στη ζωή μου. Έχασα αυτό που λένε στα ελληνικά challenge. Έχασα την πρόκληση. Δεν τρελαινόμουν για αυτό που κάνω πλέον, οπότε άρχισα λίγο να το ψάχνω. Άρχισα να συζητάω με ανθρώπους που εμπιστεύομαι, άρχισα να το συζητάω με ανθρώπους μέσα από την εταιρεία, με την οικογένειά μου. Και λέω, γαμώ, έχω χάσει το σπίρτο. Έχω χάσει τη σπίθα μου. Και πραγματικά είχα ζήσει και τόσα χρόνια στο εξωτερικό, έφτασα εκεί που ήθελα να φτάσω. Και κάποια στιγμή, αφού το ζήμωσα, το μυαλό έκανε ένα περίφημο κλικ. Και μόλις το μυαλό σου κάνει κλικ και το τσιπάκι αλλάζει, τότε ξαφνικά σου συμβαίνει. Τότε ξαφνικά κατακλείζεσαι από ιδέες, πλημμυρίζεσαι, τότε ξαφνικά όλοι οι γνωστοί σου έχουν χίλιες ιδέες να κάνεις χίλια πράγματα, projects, δουλειές, ταξίδια, διάφορα. Είμαι βέβαιος ότι όλα αυτά και όλες αυτές οι ιδέες υπήρχαν και πριν. Απλά εγώ δεν τις έβλεπα. Και δεν τις έβλεπα γιατί πολύ απλά δεν είχα ελευθερώσει χώρο. Μόλις το μυαλό έκανε κλικ, τότε δημιουργήθηκε ο χώρος, κοιτούσα τα ίδια πράγματα, αλλά έβλεπα διαφορετικά. Στην ουσία, ο εγκέφαλός μου, η καρδιά μου, η ψυχή μου, μπορούσε να ενώνει τις κουκίδες με ένα διαφορετικό τρόπο. Έτσι λοιπόν αποφάσισα μετά από κάποιους μήνες να αφήσω το χώρο των πολυεθνικών και τώρα φτιάχνω ένα μουσείο, εδώ και αρκετούς μήνες, φτιάχνω ένα μουσείο στη Μαδρίτη, το Museum of Illusions, μάλιστα το φτιάχνω μαζί με τον δικό σας, τον Σαλονικιό, τον Σάκη τον Τανιμανίδη, που είναι κάπου εδώ. Νάτος. Που το έχει ήδη φτιάξει στην Αθήνα, που σύντομα σας το φέρνει και στη Θεσσαλονίκη και το φτιάχνουμε μαζί στη Μαδρίτη. Και βέβαια, ο Σάκης ήταν και πριν φίλος μου και βέβαια τα λέγαμε και πριν, αλλά έπρεπε να ξεκλειδώσω για να μπορέσω να ελευθερώσω χώρο για αυτό το πράγμα. Η στιγμή της επανεκκίνησης είναι πάρα μα πάρα πολύ σπουδαία και πάρα πολύ έντονη. Τώρα, επειδή βλέπω εδώ μέσα και μικρές ηλικίες, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι εσείς θα χρειαστεί ζωή σας να κάνετε πολλές επανεκκινήσεις. Πάρα πολύ συχνές. Δεν το λέω για φόβο, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, είναι καταπληκτικό. Είστε πολύ τυχεροί. Έχει μέσα τη ένταση, έχει πάθος, έχει αισιοδοξία, έχει και άγχος. Έχει και φόβο, αλλά είναι πολύ σημαντική. Και πραγματικά με εξέπληξε πάρα πολύ θετικά που το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας επέλεξε να κάνει ως θέμα του το reboot. Εξαιρετικό θέμα. Το δικό μου λοιπόν μήνυμα σε όλο αυτό είναι ότι για να επανεκκινήσεις, πρέπει πρώτα να σταματήσεις. Να ελευθερώσεις χώρο και ξαναξεκινάμε. Ελπίζω κάτι να σας έμεινε από τα τελευταία 12-13 λεπτά. Ελπίζω να γίναμε λίγο πιο γενναίοι. Ελπίζω να αφαιρέσετε κάποια πράγματα από τη ζωή σας για να μπορέσετε να φιλοξενήσετε τα καινούργια που έρχονται σε όλους τους τομείς. Τουλάχιστον, κάντε μου τη χάρη απόψε το βράδυ, μόλις φάτε το γιαούρτι σας, άνοιξε ένα δεύτερο κυπελάκι, φάτε μια κουταλιά, κλείστε το, βάλτε το επιδεικτικά στο ψυγείο και κλείστε το μάτι στο Τζε Γκεβάρα που έχετε μέσα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.